μήνες. Διαψεύσαμε όσους είχαν επενδύσει στην αποτυχία προσπαθειών μας. Τι ακριβώς έχει γίνει τώρα, για να δούμε εσείς τι έχετε ως δήμαρχος. Για να σας το πω, είναι ένα θέμα που με απασχολεί πάρα πολύ και το παρακολουθώ. Για να γνωρίζουν οι τηλεθεατές σας και βέβαια όλοι το γνωρίζω, είναι ένα έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με τίτλο Υποδομές Μεταφορών. Από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Ακριβώς, σας το διαβάζω. Αηφόρος Ανάπτυξη 2014-20. Για το έργο Κατασκευή Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Κέρκυρας με την υπαρτιμόν 6517 της 3 Εβδόμου του 2019, απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με ποσό 29.132.758. Από πέρσι, ένα χρόνο ακριβώς. Παρά δύο μήνες. Είναι λοιπόν ένα έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ο ίδιος ο Όμιλον συμμετέχει στο Συμβούλιο Έργων και που έγινε λοιπόν, που την ευθύνη την έχει αποκεντρωμένη, έγινε Συμβούλιο λοιπόν στην Πάτρα και τις 14 Πέμπτου 2020, μαρτυμό πρωτοκόλλου 74.395, εγκρίθηκε η απόφαση θεώρησης τεχνικής προμελέτης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Κερκίδας για το έργο τίτλο Κατασκευής Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Κερκίδας με την υπαρτιμόν 6517 της 3 Εβδόμου 2020 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, όπως σας τα ανέφερα λοιπόν τις 14 Πέμπτου 2020. Προχθές δηλαδή, πριν 5 μέρες. Ακριβώς. Και υπογραφή έχει και με την υπογραφή του ομιλούντος ότι λοιπόν συμμετείχε. Η διαδικασία λοιπόν, διάβασε και εγώ τι γίνεται μετά. Άμεσα λοιπόν στο ΦΟΣΤΑ το στέλνει στο Μεϊπεράλ για να εγκριθούν τα τέχνη δημοπράτησης μέσα από το Υπουργείο. Χαίρομαι λοιπόν, εχθές ο κύριος Χατζηδάκης, προχθές ο κύριος Αρμόδιος Υπουργός του κύριου Χατζηδάκης έβγαλε από ό,τι έχω πληροφορηθεί δύο υπουργικές αποφάσεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Ο κύριος Χατζηδάκης λέει την υπόγραψε αυτή. Όχι, υπέγραψε δύο αποφάσεις. Ο Χατζηδάκης. Ναι, ο κύριος, δεν έχω λάβει γνώση του την ώρα που σας μιλάω. Για σκέψου, κύριε Δήμαρχε, να σας επανεμβάλλω. Πριν 6 χρόνια το ίδιο έκανε ο κύριος Χατζηδάκης, το ξανά έκανε τώρα. Λοιπόν, συνεχίστε. Λοιπόν, όχι, λέω, δεν έχω το κείμενο μπροστά μου. Την ώρα για να σας πω, θα το έχω την Παρασκευή. Χαίρομαι λοιπόν που κινήθηκαν οι διαδικασίες πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή 14-20 σήμερα, και με ιδιαίτερη αναφορά αναρτήθηκε στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η προκήρυξη του διαγωνισμού. Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι μέσα σε 5 μέρες αυτό που δεν κάναμε 6 ολόκληρα χρόνια. Που η κυβέρνηση άμεσα πριν 6 χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι σταματήσαμε πριν 6 χρόνια. Ναι, αυτό σας λέω. Χαίρομαι λοιπόν που είναι και θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι η νέα διοίκηση του ΦΟΣΔΑ θα το προχωρήσει άμεσα και γρήγορα για να μην καθυστερήσουμε μία μέρα. Ναι, αλλά αυτό κύριε Δήμαρχε είναι μισή λύση. Ναι, γιατί το εργοστάσιο θα επεξεργάζεται 30-35.000 τόνους κάπου εκεί. Η άλλη μισή λύση είναι η ανακύκλωση που δεν έχουμε κάνει τίποτα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θα γίνει, μωρέ, και αυτό είναι ένα θέμα. Θα γίνει. Πάνω, ξέρετε τι γίνεται. Τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, η ανάλυση την οποία κάνουμε, την κάνουμε επιμέρους και όχι στο σύνολο. Αναφέρθηκα λοιπόν και τι θέλω να πω τώρα. Ότι σύμφωνα με την πληροφόρηση την οποία έχω, υπάρχει και καταληπτική ημερομηνία να καταθέσουν προσφορές, νομίζω 14-15 το μήνα. Θα έχω λοιπόν όλα τα στοιχεία, μάλιστα, διότι θα τα έχω στα χέρια μου την Παρασκευή. Ως εκτελεστική επιτροπή του ΦΟΣΔΑ δεν τα έχω λάβει. Η πληροφόρηση την οποία την έχω ως δήμαρχος και ως άμεσα ενδιαφερόμενος, διότι με ενδιαφέρει το θέμα, και όλα τα έγγραφα τα οποία σας ανέφερα με αρθιμούς πρωτοκόλλου τα έχω στα χέρια μου, όχι από το ΦΟΣΔΑ, αλλά από το ενδιαφέρον. Να βάλω μια ανωτελεία για να τα πούμε τις επόμενες μέρες. Όταν θα έχετε και τεκμηριωμένη έτσι. Να έχετε και τεκμηριωμένη έτσι. Και πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε τα προβλήματα.